Λοιπόν, είπαμε τελευταίες απόκριες, κούλουμα, όλα μπροστά μας τα έχουμε. Καθαρά Δευτέρα είναι πολύ πολύ κοντά στο να έρθει και φυσικά ο Δήμος Ηρακλείου έχει ετοιμάσει υπέροχα πράγματα για όλους όσους μείνουμε εδώ στην Αθήνα, μείνουμε εδώ στο Ηράκλειο. Έχω την χαρά να είναι εδώ στο στούντιο ο Μάνος Κουζογεννάκης, ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουν ετοιμάσει για εμάς. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας και σήμερα. Καλησπέρα και από μένα, πάντα χαρά μου να κατεβαίνω και να τα λέμε. Τι ωραία πράγματα εδώ έχετε ετοιμάσει λοιπόν. Κούλουμα στην πόλη μας, όπως είχαμε Χριστούγεννα στην πόλη μας, συνεχίζουμε με κούλουμα στην πόλη μας. Καθαρά Δευτέρα λοιπόν, όλοι στον πράσινο λόφο. Για μικρούς και μεγάλους, να πετάξουμε τον αετό μας. Θα έχουμε αετούς για τους μικρούς μας φίλους. Θα έχουμε παιχνίδια φουσκωτά, πάρκο για τους μικρούς μας φίλους πάλι. Τα ναι, ειδικά για τους μικρούς μας φίλους, σαν ιδανικό. Άντρε, δεν μένουμε απλά, ελάτε να φάμε μια φασολάδα και φύγετε. Όχι, εννοείται. Τέλεια, μουσική, χορός, παιχνίδι, πέταγμα αετού, παραδοσιακά ελληνικά λοιπόν, καθαρή Δευτέρα εδώ στην πόλη μας. Όπως περνάνε οι Έλληνες, κανονικά να. Έχουμε τη Σαρακοστή, το άνοιγμα της Σαρακοστής, με σαρακοστιανούς μεζέδες για όλους. Θα έχουμε catering δηλαδή για όλους τους ανθρώπους, κρασί, λαγάνα, την παραδοσιακή λαγάνα, χαλβά και θα περάσουμε τέλεια. Τα πάντα δηλαδή. Εννοείται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που να λείπει. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να δώσουμε λίγο βάση σε αυτό ότι πάντα ο Δήμος σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει από τα Ηράκλεια, από τα Χριστούγεννα, τώρα ερχόμαστε στην Καθαρά Δευτέρα. Βλέπω ότι δίνει μια βαρύτητα για τα παιδιά. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι αυτά χαίρονται πιο πολύ από όλους μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι ετοιμάζεται και άλλα πράγματα πέρα από το καθιερωμένο να πάρει τον χαρταετό το παιδί από το σπίτι. Προσφέρετε και χαρταετούς. Προσφέρουμε και χαρταετούς. Θα έχουμε και χαρταετούς για όποιο παιδάκι δεν έχει, εννοείται. Θα έχουμε αρκετούς χαρταετούς να πετάξουν εκείνη την ώρα και τους περιμένουμε, εννοείται, όλους τους Ηρακλειώτες μαζί με τα παιδάκια τους. Ο καιρός πρώτα, ο Θεός, κάτι πάει να μας τα χαλάσει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις, στο επάγγελμά σου έχεις τη γνώση περί καιρού. Και αγάπη περί καιρού, κάτι πάει να μας χαλάσει, αλλά θα είναι πιστεύω ιδανικός για το πέταγμα του αετού, με βόρειους ανέμους, χωρίς βροχή. Δεν θα έχουμε. Αυτό. Η Κυριακή φαίνεται ότι ό,τι είναι να ρίξει από βροχή φαίνεται. Να ξεσπάσει την Κυριακή γρήγορα να τελειώνουμε. Οπότε μετά Δευτέρα ελπίζω ότι ο καιρός μετά τις 10 και όλα το πρωί που περιμένουμε όλο τον κόσμο θα έχει φτιάξει και θα είναι πολύ καλά. Θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς, συμμετέχουν και εθνικοτοπικοί σύλλογοι εδώ της πόλης μας, είχαμε στείλει εμείς σε όλους και συμμετέχει Μεγαλώνης ως Κρήτη, επίσης συμμετέχει Χορευτικός Όμιλος Ειρήνη, συμμετέχει ο Μόλιβος, Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών και εκεί, συμμετέχει επίσης και ο Αθλητικός Σύλλογος Ελληνοαγγλικής Πρωτοπορία, με χορούς πάρα πολύ παραδοσιακούς από όλη την Ελλάδα, μουσική. Οπότε χορευτικά. Μόνο παίρνουμε την καλή μας διάθεση, την όρεξή μας για να διασκεδάσουμε και να ψυχαγωγηθούμε και ερχόμαστε στο πράσινο λόφο. Περίπου τι ώρα να ξεκινήσουμε να ερχόμενε? Μετά τις 10, 10 η ώρα, 10 η ώρα έχουμε πει. Το γλέντι προβλέπεται να κρατήσει μέχρι αργά το μεσημέρι, 2-3 η ώρα και όσο πάει δηλαδή. Ωραιότατα. Μουσική θα υπάρχει, χορός θα υπάρχει. Κρασάκι θα υπάρχει. Κρασάκι θα υπάρχει. Τέλεια. Καλή συντροφιά θα υπάρχει, αετός θα υπάρχει. Τα παιδιά πιστεύω θα είναι η χαρά των παιδιών. Γιατί θα έχουμε και τις πάρα πολλές εκπλήξεις όπως και ταχυδρομικούς για τα παιδάκια. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλά. Σας περιμένουμε όλους και εσάς, εννοείται, εδώ πέρα και όλο το Ηράκλειο. Ο καιρός φαίνεται σύμμαχος. Αυτό. Νομίζω το μόνο που θέλουμε είναι να μας βοηθήσει λίγο ο καιρός. Αυτές τις μέρες υπέροχες που μας έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα, συνεχίζει να τις κάνει. Και να και πούμε τώρα και κάτι άλλο, Ελίζα. Έτσι. 2 χρόνια κιόλας και με την τωρινή διοίκηση δεν έχουμε κάνει ακόμα κούλουμα. Ναι. Σε ανοιχτό χώρο. Ναι. Διότι μας τα έχει χαλάσει ο καιρός. Μας τα έχει κάνει μουσκεμά. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει και εναλλακτική, αλλά δεν θα την πω την εναλλακτική, έτσι για να πάει γούρι. Έτσι. Δεν θα έχουμε εναλλακτική. Στον πράσινο λόγο θα γίνει. Χώρους δεν τους θέλουμε. Θέλουμε ανοιχτούς χώρους να γιορτάσουμε την αρχή της Σαρακοστής, την Καθαρά Δευτέρα, έτσι όπως τη γιορτάζουν οι Έλληνες στην εξοχή. Έτσι. Γιατί ο πράσινος λόφος κιόλας παραπέμπει έτσι σε εξοχή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα πετάξουμε τον αετό, θα περάσουμε τέλεια. Εμείς αυτό προτείνουμε. Δεν θέλουμε καν να πούμε να σχολιάσουμε την εναλλακτική λύση. Θέλουμε να μείνουμε σε αυτό. Ότι θα έχουμε το σύμμαχο τον καιρό για να πετάξουμε χαρταετούς, να ομορφύνουμε τον ουρανό της πόλης μας. Φαγητό, μουσική, χορός και η χαρά των παιδιών. Τέλεια. Αυτό να είστε καλά. Όλοι μαζί λοιπόν θα τα πούμε την Καθαρά Δευτέρα. Εννοείται, σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.